Θα ξεκινήσω με ευγνωμοσύνη για την ομάδα μου, για την οικογένειά μου, για τα αγαπημένα μου πρόσωπα, τους... Συγγνώμη, θέλω βοήθεια, θέλω το κινητό μου, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Με συγχωρείτε, είναι λίγο σκοτεινά. Και τους φίλους μου που συνειδητά συνέβαλαν στο αποτέλεσμα αυτής της επιτυχίας. Αλλά ακόμη περισσότερο θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια Βιτορούλη και όλα τα παιδιά της Forever που πραγματικά δίνουν την ψυχή τους για μας και ευχαριστώ πολύ να τους ευχαριστήσουμε με ένα θερμό χειροκρότημα. Δεν πρόκειται για το αυτοκίνητο, δεν πρόκειται για το στόχο, δεν πρόκειται για το ποδήλατο, όπως λέει ο Lance Armstrong στο βιβλίο του «It's not about the bike». Πρόκειται για την αγάπη μας, για την ίδια τη ζωή. Το μότο της Forever πριν από μερικά χρόνια ήταν «Ζήσε τη ζωή για να ανακαλύπτεις». Τους τελευταίους 20 μέρες του Δεκεμβρίου, με αυτό το μότο και με πολύ χαμόγελο, ανακάλυψα πολλά συγκινητικά πράγματα, προσπαθώντας να πετύχω αυτό το στόχο. Ουσιαστικά είχα στο μυαλό μου τη Σιγκαπούρη, αλλά ξέρετε, όταν έχουμε μεγαλύτερο στόχο, πετυχαίνουμε και άλλους μικρότερους. Έτσι λοιπόν, εάν συνεχίσουμε μέχρι το τέλος της την τελευταία στιγμή, τα πράγματα συμβαίνουν. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω ότι μην εγκαταλείπετε ποτέ, μέχρι τελευταία στιγμή και βάλτε στο μυαλό σας μεγάλα όνειρα και θα πετύχετε και όλα τα υπόλοιπα. Σας εύχομαι καλά ταξίδια, γιατί όλοι τα αξίζετε, όλοι τα έχουμε όχι ανάγκη, αλλά μπορούμε να τα απολαύσουμε και μαζί να βοηθήσουμε και άλλους ανθρώπους. Ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία.